Σήμερα, Κροατή μου, είναι η Παγκόσμια ημέρα Ιταλική κουζίνα. Πράγμα που μα αφήνει αδιάφορου. Κάθε μέρα είναι ιδανική για να γιορτάσουμε την Ιταλική κουζίνα, είτε αρέσει στι υπόλοιπε Παγκόσμιε μέρε, είτε όχι. Επίση, είναι η Παγκόσμια μέρα Χιονιού. Γιορτάζει ο Frosty the Snowman, ένα τραγούδι του Μητροπάνου, εκείνα που σκέπασαν το καμπαναριό και η έκφραση Χρόνια και Ζαμάνια, υπομένη από την κυρία Καινούριου. Πόσο πιο σαφή να κάνουμε την εκτίμησή μα στο νερό, το οποίο το γιορτάζουμε σε όλε τι μορφέ του. Βέβαια, υποψιάζομαι ότι η αγαπημένη σου είναι εκείνη που εμπλουτίζει. Με βίντεο και αλκοόλι. Αλλά δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά. Σαν σήμερα το 1798, Γενάρη μήνα, θα γεννηθεί ο Αύγουστο Κοντ, γάλλος διανοούμενος που θεωρείται ο ιδρυτή τη επιστήμη τη κοινωνιολογία. Σαν σήμερα το 1817, ο Ιωάννη Καποδίστρια γίνεται Ελβετό πολίτη, σε αναγνώριση τη συμβολή του στη δημιουργία του Ομοσπονδιακού Συστήματο τη Ελβετία. Ορίστε, τα καλύτερα μυαλά μα φεύγουν στο εξωτερικό και όταν αυτά επιστρέφουν, εμεί τα σκοτώνουμε. Μεταφορικά και κυριολεκτικά. Τον Καποδίστρια κυριολεκτικά. Στι 17 Ιανουαρίου του 1860 θα έρθει στη ζωή ένα από του σημαντικότερου θεατρικού συγγραφεί τη παγκόσμια λογοτεχνία, ο Άντων Τσέχοφ. Είπε ο Τσέχοφ: Ο έξυπνο θέλει να μαθαίνει, αλλά ο ανόητο θέλει να μαθαίνει του άλλου. Το 1893, σαν σήμερα, οι Αμερικανοί καλλιεργητέ Ζάχαρη καταλύουν την μοναρχία στη Χαβάη, όταν εξαναγκάζουν σε παρέτηση τη βασίλισσα Λιλίου Αλάνη. Θα μπορούσε να είναι απόσπασμα από παραμύθι του Τριβιζά μέχρι και κομμάτι από δελτίο ειδήσεων που έφτιαξαν παιδιά σε εκπαιδευτικό παιχνίδι φαντασία. Το 1899 θα έρθει στη ζωή ο Αλ Καπόνε, με αποτέλεσμα να φύγουν πρόωρα από τη ζωή πολλοί που έτυχαν στο δρόμο του. Σαν σήμερα το 1929, ένα καινούριο ήρωα κόμιξ κάνει τον τεμπούτο του σε δεύτερο ρόλο σε μια σειρά που δημοσιεύει η εφημερίδα τη Νέα Υόρκη Evening Journal. Ο πάει. τότε αδέσμευτο, με το που έγινε πρώτο όνομα και διάσημο, από όλε τι κοπέλε του Ντουνιά πήγε και τα έφτιαξε με τη στριμμένη την Όλιβ, για την οποία τσακώνεται κιόλα με το άλλο το γομάρι Βρούτο. Τι να πω, ακροατή μου, άβυσο η καρδιά του ανδρό. Το 1942 θα γεννηθεί ο παγκόσμιο θρύλο τη πυγμαχία Μοχάμεντ Άλλη, η κατακόσμιο Μακατεμια Μακαντέμια Κλέη. Κάσιο Κλέη. Στι 17 Ιανουαρίου του 1991 αρχίζει η επιχείρηση Καταιγίδα τη Ερήμου, κατά την οποία οι Αμερικανοί και οι σύμμαχοί του επιτίθενται εναντίον του Ιράκ που είχε καταλάβει και προσαρτήσει το Κουβέιτ. Το ίδιο βράδυ το Ιράκ εκτοξεύει 8 πυράβλου Σκουτ εναντίον του Ισραήλ. Ορίστε πάλι το Ισραήλ. Όποια πέτρα και αν σηκώσει, ένα Ισραήλ θα βρει από κάτω. Θα τσακωθούν εδώ οι γείτονέ μου για την ένταση τη μουσική. Θα βρει ο ένα τον άλλον και εκείνο για αντίπεινα θα πάει να πετάει πέτρε στο Τελαβίβ. Σαν σήμερα το 2010, χριστιανοί και μουσουλμάνοι συνέκρουσαν την αγάπη του για τον συνάνθρωπο στην Ιγυρία. Απολογισμό 200 νεκροί. Και αυτά είχαμε και σήμερα κορατή μου. Αύριο άλλα. Μέχρι τότε να αγαπά πολύ και να γράφει ιστορία που ξέρει μπορεί να είσαι εσύ εκείνος που ξέχασα να αναφέρω σήμερα, αλλά θα με συγχωρέσει. Διότι η αναγνώριση είναι το ελάσον, το μείζον είναι το έργο που άφησε πίσω σου.